Θέλω. Δεν την έχεις πατήσει ποτέ έτσι. Ούτε με φίλους. Με φίλους όχι, δεν έχω κάνει καινούριες φιλίες από τότε που ξεκίνησα την τηλεόραση. Έχω τους παλιούς μου φίλους με κάποιες εισαγωγές και κάποιες εξαγωγές στην παρέα που όμως είναι τυπάκια τα οποία πραγματικά καταλαβαίνεις ότι ούτε καν. Τώρα σε σχέση. Όχι, δεν έχω νιώσει ποτέ έτσι. Έχω αμφισβητήσει και έχω αμφιβάλει, αλλά δεν είχα αποδείξεις για να επιβεβαιώσω το ότι μπορεί να συμβαίνει. Μάλιστα. Ο ιδανικός άντρας λοιπόν για σένα ποιος είναι? Δεν νομίζω ότι υπάρχει ιδανικός άντρας, όπως δεν είμαι και εγώ ιδανική, δεν υπάρχει και ιδανική γυναίκα. Αλλά νομίζω ότι το ιδανικό τέρι και ιδανικό σύντροφος είναι αυτός που είναι λίγο πιο κοντά από τους υπόλοιπους σε σένα. Στη φιλοσοφία ζωής που έχεις, στα χόμπι, στα θέλω. Η οποία ποια είναι, δηλαδή να είναι αθλητικός, ας πούμε, να πάει να κάνει σκι, να κάνει σίγουρα, για να, ταξίδια και τέτοια. Σίγουρα θα μου άρεσε να είναι πάρα πολύ δραστήριος. Δηλαδή δεν μπορώ καθόλου τους μαλθακούς, αντικοινωνικούς, του καναπέ, γκόμενους καθόλου. Είναι το χειρότερό μου. Δηλαδή να έρθει η Κυριακή. Πρέπει να είναι γυμνασμένος με φέτες αυτός. Όχι, καλέ, ούτε καν. Ούτε καν. Ούτε καν. Αν έρχεται η Κυριακή και δεν έχει να μου προτείνει κάτι να κάνουμε και είμαστε σε ένα καναπέ κοιτώντας τηλεόραση, η σχέση είναι ήδη στα τάρταρα. Πρέπει να είναι ένας άνθρωπος που να του αρέσει. Αθλητισμός να του αρέσει, το ταξίδια. Λεφτά να έχει. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Και το έχω αποδείξει και έμπρακτα νομίζω μέσα από τις επιλογές μου. Είχα και πολύ πλούσιους συντρόφους, αλλά έτυχε. Και όταν λέω έτυχε, έτυχε γιατί πραγματικά έτυχε όμως. Και λόγω ενός κύκλου συγκεκριμένου στον οποίο κινούμε, αλλά και λόγω των φίλων και των γνωριμιών μου. Από εκεί και έπειτα όμως νομίζω ότι οι επιλογές μου έχουν δείξει ότι δεν είναι αυτή που ωραία. Και πες λοιπόν ότι εσύ ερωτεύεσαι Κερανοβόλα, ένα τύπο ο οποίος βγάζει 600 ευρώ το μήνα. Δεν είναι ήδη ερωτευμένη, βρε Γιώργο, γιατί το πάω στο υποθετικό. Ας το πάμε στο υποθετικό. Θα το ρωτήσω στο τέλος. Κάτσε, κάτσε. Όχι, αυτό. Ερωτεύεσαι ένα τύπο που παίρνει 600 ευρώ το μήνα. Ναι. Και τώρα με σημειώσει παίρνει 450. Ναι. Και έρχεται η Κυριακή και ο Κακομοίρης θέλει να σου προτείνει να πάει κάπου, αλλά δεν έχει να πληρώσει. Αναλαμβάνω εγώ. Σοβαρά μιλάς. Δεν είσαι από τις γυναίκες που θεωρείς απεριόριο ότι πρέπει να πληρώνει μόνο ο άντρας. Όχι, και γι' αυτό ίσως μερικοί να νιώθουν ότι βνουχίζονται κιόλας. Κατάλαβες, δηλαδή, κοίτα να δεις τώρα πώς αυτό το παιχνίδι έρχεται να αναταράξει τις σχέσεις χωρίς να υπάρχει πρόθεση όμως. Δεν με νοιάζει όλος να μπορεί να πληρώνει συνέχεια, σκασίλα μου. Ναι. Και μάλλον, ναι, και βέβαια και στις σχέσεις μου πάντα, όσα χρόνια και αν είμαι με τον σύντροφο, θα κάνω την κίνηση να πληρώσω. Πάντα. Άσχετα αν δεν τη δεχτεί. Πάντα όμως. Θα κάνω την κίνηση. Θα κάνω την κίνηση πάντα. Ειδικά με κόσμο, με είμαστε με παρέα. Και πάντα θα κάνω την κίνηση να πληρώσω. Μάλιστα. Ακόμα και σε παρέες, όχι μόνο στη σχέση μου, αλλά και με τους φίλους μου. Έτσι, που ξέρω ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν το δέχονται καθόλου αυτό. Από εκεί και έπειτα, ναι, δεν είναι κάτι το οποίο με απασχολεί τόσο. Εγώ, Λεωνόρα μου, θα πάω σε παιδική μόδα. Θα πάω στο Δελφίνο. Και μετά θα πρέπει να απαντήσεις αν είσαι τώρα ερωτημένη.